Χαίρετε φίλες και φίλοι από το γούσουπου του Περιστερίου, Κυριακή 2 Οκτωβρίου, καλό μήνα σε όλους. 20ος όμιλος του Μπασκετάκι Cup και οι δις πρωταθλητές, back to back μάλιστα, κουρκούτες, υποδέχονται την Περιστέρη Τρίλεμπορκ. Δύο ομάδες παίρνουν θέση για την φωτογραφία. Ευκαιρία να δούμε τις πεντάδες. Λοιπόν, με το 0 είναι ο Λαδιάς. Με το 15 ο Καδιώτης, με το 22 είναι ο Τσάκωνας. Με το 11 ο Βεϊσάκης και με το νούμερο 1 ο Κώστας Νακόπουλος για τους κουρκούτες που μπαίνουν ως φαβορί. Στην απόψινή αναμέτρηση αγωνίζονται στον 4ο όμιλο της Μάστερ οι κουρκούτες. Η Trailerworks στον τέταρτο της Evolution, μια κατηγορία κάτω, θα έχουν την πρώτη κατοχή. Παίκτες του Νίκου Τσίτζα. Πρώτη ευκαιρία θα δούμε και τη δική τους πεντάδα. Τύρος για τον Τάτσι. Τώρα Δρακόπουλος. Δρακόπουλος που προέρχεται από πολύ καλή εμφάνιση. Τσίτζα για δύο το χάσε. Rebound του Νακόπουλου που θα τρέξει γρήγορα. Πάση στην πλάτη της άμυνας για τον Τσάκωνα που επιτίθεται άμεσα, αλλά είναι άτυχο. Λοιπόν, για την Trailerborg είναι ο Τσίτζας με το 34, είναι ο Δρακόπουλος με το 10, ο Τύρος με το 23, ο Τάτσις με το 9 και με το νούμερο 5 είναι ο Γρηγόρης ο Βαγιανάς. Drive από δεξιά για τον Δρακόπουλο, κερδίζει φάουλ, το πρώτο στο μάτς. Για τους κουρκούτες είναι το πρώτο φετινό παιχνίδι. Η Trailerborg έχει παίξει ένα μάτς για το θεσμό του Μπασκετάκι Cup. Τύχηκε από τους Transporters με 50-70. Η Trailerborg που επέλεξε φέτος να μην ενισχυθεί στο μεταγραφικό παζάρι. Κράτησε τον κορμό της. Και αναμένεται να δούμε αν θα δικαιωθεί για αυτή την επιλογή. Εμένα μου αρέσει πάντως να βλέπω ομάδες να κρατούν την ίδια παρέα. Εντάξει, βέβαια μια-δυο προσθήκες δεν είναι κακό. Με follow ο Τσάκωνας άνοιξε το λογαριασμό των κουρκουτών. 2-2 από σχεδόν ένα λεπτό στο Περιστέρι. Ο Δρακόπουλος οργανώνει. Ο Δρακόπουλος με 18 πόντους, 9 rebound και 2 εύστοχα τρίποντα. Το πρώτο φετινό μάτς της Trailerborg πριν από καμιά εβδομάδα. Τύρος άστοχος από μακριά, μάχη για το rebound το παίρνει ο Τσάκωνας. Τους κουρκούτες τους είδα τελευταία φορά στο τελευταίο τους παιχνίδι που ήταν ο τελικός της περσινής D1 και πλέον Evolution απέναντι στην Γιουγκοφιάστικα. Νομίζω 58-50, 58-52 είχε λήξει το μάτς, κάτι τέτοιο. Τρομερό καμπάκ από τις κουρκούτες που επέστρεψαν από το μείον 14 του πρώτου ημιχρόνου. Μεταμορφώθηκαν και πήραν δεύτερο σερί πρωτάθλημα. Στρέφουμε στο μάτς εκεί όπου οι γηπεδούχοι βγάζουν ένα ακόμη εφηδιασμό με τον Νακόπουλο να σκοράρει ασίστ του Καδιώτη. 4-2 λοιπόν. Τύρος. Τάτσις με τον Βαγενά. Βάζει το σκρίνο Τύρος και ο Τσίτζας εκτελεί με ωραία καμπύλη αλλά βρίσκει σίδερο. Ο Τάτσις τρέχει και μαζεύει. Νέα 14. Τύρος, ο ηγέτης της Trailerborg. Ο Ισάκης μαζεύει το rebound. Ωραία πάσα του Νακόπουλου. Τσάκωνας μέχρι μέσα. 6-2. Ακούτε στα πρώτα λεπτά επιβεβαιώνουν τον τίτλο του φαβορί στην απόψινη αναμέτρηση. Οι κουρκούτες που στη Μάστερ θα αναμετρηθούν, ενώ ο Δρακόπουλος περνά ωραία από αριστερά και μειώνει σε 6-4, ωραίο καλάθι του Χάρη. Οι κουρκούτες στον τέταρτο όμιλο της Μάστερ θα βρεθούν αντιμέτωποι με αναλώσιμους Βάτος Κρόκος, Thunderblaze, Τέμπελγουλς, Titans, Υπότες, Γιουγκοφιάστικα, The Shot και Space Elast που επιστρέφει φέτος. Καλάθι και φάουλ για τον Τεστέμπαση.
έστοξε στην συμπληρωματική βολή. Double score 8-4. 6-35 ακόμη στην πρώτη περίοδο. Τύρος μπερδεύτηκε εκεί με τον Τάτσι που κρατά την κατοχή πάντως. Δρακόπουλος ύψωσε. Τύρος έκλεισαν δύο παίκτες πάνω του και ο Τσίτζας αστοχεί στη λήξη χρονοεπίδεσης. Νακόπουλος απέναντι. Εστέμπασης πατάει φρένο σε επίθεση με την ομάδα του Άρη Σαρακινού. Οι Κουρκούτες που από εβδομάδα θα έχουν και τις καινούργιες εμφανίσεις. Το είχε υποσχεθεί ο Κομισάριος Διοργάνωσης ότι αν κατακτήσουν back-to-back τίτλο θα κερδίσουν και νέες εμφανίσεις. Μαύρες θα είναι από ό,τι μάθαμε. Τεστέμπασης κλείστηκε. Ο Τσάκωνας παλεύει αλλά η Τρέλεμπορκ παίρνει την κατοχή. Τσίτζας ελεύθερος για τρεις και άστοχος. Τσίτζας στον πάγκο, περνά στο μάτς. Ο Δαλέζος, ο Δημήτρης, γιατί υπάρχει φυσικά και ο Σταύρος, ο Βενιαμίν της ομάδας που πέρσι με δικό του buzzer beater shoot έσωσε την κατηγορία για τους περιστεριώτες της Τρέλεμπορκ. Φέτος αναμένεται να βοηθήσει πολύ. Τα είπαμε και στην συνέντευξη με τον Νίκο Τσίτζα για το πόσο πιστεύει η Τρέλεμπορκ στον Σταύρο. Παραμένει το 8-4 επί από ένα πεντάλεπτο στο Περιστέρι και ο Νακόπουλος βρίσκει ελεύθερο τρίποντο αλλά δεν σημαδεύει σωστά. Rebound αμυντικό από τον Δρακόπουλο. Τρέλεμπορκ απόψε με 9 κατεβαίνει, 4 λύσεις από τον πάγκο. Πέναντι στους Κουρκούτες που έχουν 2, 4, 5 λύσεις στη φαρέτρα τους, με δεκάδα η Ερυθρόλευκη. Στη γραμμή ο Δημήτρης Οδαλέζος μετά το δεύτερο ομαδικό των κυπεδούχων χάνει την πρώτη βολή. Η Τρέλεμπορκ είπαμε θα βρεθεί στον τέταρτο όμιλο της Evolution. Απέναντι σε Πρεσόφ, Γουλφς, Σπέρς, New York Fix που πέσαν από τη Μάστερ, Γκραν Μανάρια, Τρανσπόρτερς, Δαλάι Κλάμα, Ιγκουάνα Πέισερς, Μίνοες, Βαλχάλα Φάντομς και Μπαλονιακό. Δυνατός όμιλος. Εστέμπασης από τα 8, καλό ήταν το σουτ. Ο Νακόπουλος ανανέωσε και πάσαρε για τον Καντιώτη. Ο Βαϊσάκης από τη γωνία δεν θα βιαστεί, υπάρχει χρόνος ακόμη. Τσάκωνας ανάμεσα από δύο, σπάει και τη μέση του, αλλά η μπάλα τον πουλά. Το 8-4 παραμένει, εκτός ο Τσάκωνας θα εκτελέσει ζευγάρι βολών. Μέσα η πρώτη του Γιώργου Τσάκωνα, 9-4. Δύο φάουλ για κάθε ομάδα, επτά από 6 λεπτά στο μάτς. Μέσα και η δεύτερη. Από τον Τσάκωνα που ξεχώρισε φέτος, φέτος λέω πέρσι, λογικά και φέτος. Έλειψε βέβαια από τον μεγάλο τελικό, ωστόσο αυτό δεν κόστησε στους Κουρκούτες που εμφανίστηκαν συσπυρωμένοι. Κερδισμένο φάουλ για την Τρέλεμπορκ τώρα. Έχει δοθεί χαμηλά από την ρέφερη Γιακίμη. Τώρα είναι η ώρα λοιπόν του Σταύρου Δαλέζου να περάσει το μάτς στη θέση του Δρακόπουλου. Τύρος εκτελεί για δύο. Το σουτ φάνηκε ότι θα μπει. Ωστόσο βρήκε στη Στεφάνη. Τεστέμπασε στο τρέλερ του Νακόπουλου που κρατά την κατοχή και ξαναδίνει στον Τεστέμπαση, παντελώς ελεύθερος για τρεις. Η Τρέλεμπορκ γυρίσκαρε και δικαιώθηκε. Βεϊσάκης γύρισε στο δεξί και σκόραρε ο Γιώργος. Αθανασίου λείπει.
Φαντάζομαι με παραμένει στο ρόστερ των Κουρκουτών. Ναι, τον έχουν και γραμμένο. Να πούμε ότι ο 20ος όμιλος του Basketetic Cup που αγωνίζονται δύο ομάδες, ενώ ο Δαλέζος αστοχία τον αριστερό διάδρομο και μαζεύει ο Τσάκωνας το αμυντικό rebound, έχει τρεις ομάδες, εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους ομίλους που έχουν τέσσερις. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς σημαίνει αυτό σαν αφορά το πόσοι προκρίνονται. Φαντάζομαι δύο θα περνάνε και από αυτόν τον όμιλο. Αλλαγές για τους Κουρκούτες. Είναι η ώρα του Γιώργου του Λαδιά. Λαδιάς που αγωνιζόταν με τη φαλένα του Μπαλωνιακού. Και κάνει ένα μικρό άλμα στην καριέρα του, ερχόμενος σε μια ομάδα που έχει κατακτήσει ήδη δύο πρωταθλήματα, έχει αρκετούς γνωστούς σε αυτήν την ομάδα. Τύρος από δεξιά, απορροφά τους κραδασμούς και σκοράρει για το 12-6, σταθερά μπροστά οι Κουρκούτες, Τρελεμπουργκ, Καραδοκή. Το νούμερο 7, το νέο πρόσωπο στην πεντάδα των Κουρκουτών είναι ο Σουλιώτης. Νακόπουλος, αυτός δεν γνωρίζω αν πρόκειται για μεταγραφή. Το παράξενο με τους Κουρκούτες είναι ότι τους έχω μεταδώσει ελάχιστες φορές. Μία εκ των οποίων ήταν ο τελικός, άντε να τους έχω κάνει άλλη μια φορά. Ωραίο καλάθι με την συνεργασία Λαδιά Τσάκωνα για το 14-6 και το πρώτο time out της Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Τα λέμε σε λίγο. Επιστροφή από το time out. Πιεστική άμυνα των Κουρκουτών που δεν φτάνει σε κλέψιμο. Τύρος περάσει και ο Παύλου. Οι δυο τους συνιστούν ένα δίδυμο στην περιφέρεια της Τρέλεμπορκ εδώ και αρκετά χρόνια. Τρέλεμπορκ που βρέθηκε για μία χρονιά στην D2 την πρώτη της, έπειτα αγωνίζεται στην D1 και πλέον Evolution. 4-5 χρόνια σερί τώρα. Πέρσι δεν ήταν μια καλή χρονιά για την ομάδα με τα πορτοκαλί. Στο φινάλε κατάφερε να σώσει την παρτίδα, να σώσει την κατηγορία. Σουτ στη λήξη για τους Κουρκούτες, άστοχο του Σουλιώτη. Αλλά κλέβει ο ίδιος. Φρέσκα 24 δευτερόλεπτα για τους Κουρκούτες που πηδάει εκεί ο Διαρά. Αυτός είναι μεταγραφικό απότιμα, ο Τσακ Διαρά με το νούμερο 21. Βλέπω να εκτζείς. Μακάρι το παιδί. Τσάκωνας ψάχνει την καλύτερη επιλογή, δίνει στον Σουλιώτη. Εκείνος προσποιείται, Λαδιάς από μια θέση που πολύ σπάνια αστοχεί ο Γιώργος. Εκεί από τα 5-6 μέτρα. 16-6 πρώτο προβάρισμα διψήφιο για τους Κουρκούτες και ο Παύλου παταφρένο για να οργανώσει. Πιέζει ο Σουλιώτης, Δαλέζος, ο Σταύρος από τα 8 με καμπύλη, δεν ήταν καλό το σουτ. Ο Τύρος βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο, ανανέωσε αλλά στόχησε και τα βάλε με τον εαυτό του. Οι Κουρκούτες θα τρέξουν με Λαδιά να υψώνει και Τσάκωνα παραλίγο να βγει εκεί το αλλιούπ στο transition. Ίσως μείνει λίγο χρόνος ακόμη για τους Κουρκούτες. Γίνεται το φάουλ του Τσάκωνα τώρα που άθελά του. Ρίξε τον Δαλέζο. Είναι βολές για την Τρέλεμπορκ. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά των Κουρκουτών. Η Τρέλεμπορκ έχει ένα φάουλ να δώσει. 24 δευτερόλεπτα απομένουν. Στην πρώτη περίοδο, μέσα η πρώτη του Σταύρου. Που έκανε και αυτός σπουδαίο μάτς στην περασμένη αγωνιστική με 11 πόντους, 9 rebound και 2 εύστοχα τρίποντα. Οι Κουρκούτες δεν βιάζονται, θα προσπαθήσουν να εξαντλήσουν τα δευτερόλεπτα που απομένουν. Ο Λαδιάς ρίσκαρε, ο Τύρος έπαιξε εξαιρετική άμυνα και ο Δαλέζος κοιτά το ρολόι. 7. Τώρα 4, 3, Δαλέζος ψάχνει πάσα, κλέβει ο Σουλιώτης. Δεν θα προλάβουν
Οι Κουρκούτες 16-8 το σκορ της πρώτης περίοδου. Σχεδόν ελάττημα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος στο Περιστέρι. Για τους Κουρκούτες να έχουν την πρώτη κατοχή. Πεντάδα για Κουρκούτες. Σουλιώτης, Τσάκωνας, Διαράνα, Κόπουλος και Λαδιάς. Ο Γιώργος από την αγαπημένη του θέση και αυτό μέσα με ταμπλό. Γιώργος Λαδιάς, 18-8. Δεν τον αφήνεις από μέση απόσταση. Αλλιώς θα γράφει. Ο Βαγενάς για τον Παύλου, ο Δρακόπουλος προσπαθεί να αποστάρει τον Λαδιά, αλλά δεν έχει εύκολο έργο. Παύλου, Τσίτζας, η προσποίηση στον Διαρά. Παύλου κρατά, αλλά το χρονόμετρο λίγη σιγά σιγά. Στα 3 δευτερόλεπτα βρήκε χώρο να εκτελέσει με το lay-up ο Βαγγέλης Παύλου. Οι Κουρκούτες περνούν με σχετική ασφάλεια το κέντρο. Σουλιώτης στο τρέιλερ του Διαρά, που αποφεύγει τα βήματα και κερδίζει φάουλ από τον Τσίτζα. Πρώτο στην δεύτερη περίοδο. Τσίτζας, Τάτσης, Παύλου, Βαγενάς και Δρακόπουλος. Ο 5 της Τρέλεμπορκ. Τρέλεμπορκ που έχει στο φετινό της ρόστερ 2, 4, 6, 8, 11 παίκτες. Απέναντι στους Κουρκούτες που έχουν 16 αν μετράω σωστά. Δρακόπουλος 19-8 το σκορ. Αμήνα με φάουλ του Λαδιά, αν δεν κάνω λάθος, ή του Νακόπουλου. Νομίζω το ένα έδειξε ο ρέφερι. Τσίτζας, Παύλου, Βαγενάς, τώρα θα πάρει την μπάλα ο Δρακόπουλος. 62 ακόμη, εκτέλεσε για 3. Εύκολο rebound για τον Τσακ Τιαρά. Νακόπουλος κατεβάζει με αέρινο στυλ. Λαδιάς δεν θα βιαστεί, αλλά θα θρυωθεί με λάθος αφού ο Δρακόπουλος είχε καταλάβει και την πρόθεσή του και κλέβει. Πείσμος ο Λαδιάς. Έκλεψε και σκόραρε. Χαμογελάει προς τον πάγκο. 21-8 το σκορ. Και νέο κλέψιμο του Γιώργου. Διαρά, Τσάκωνας πατά γερά και τελειώνει τη φάση. Ξέσπασμα από τους Κουρκούτες. Η φορά πάει να ξεφύγει. 23-8. Τρέλεμπορκ καλύτερα να βγάλει αντίδραση τώρα και να βρει κάποιες λύσεις επιθετικά. Παύλου. Πέρασε ο Παύλου και σκόραρα από δεξιά με το καλό του χέρι το αριστερό. 23-10. Ύψωσε για τον Νακόπουλο Σουλιώτης, αλλά βρήκε στο ταμπλό όμως. Και τώρα τριπλή αλλαγή για τους Κουρκούτες. Με Βεϊσάκη Σαρακινό και ποιος άλλος μπήκε. Με το 20 ο Τεστέμπασης που επιστρέφει στην πεντάδα. Τον Ερυθρόλευκον, Παύλου, καλάθι όχι φάουλ ναι για τον Βαγγέλη. Και δύο βολές. Διαφορά στους 13. Ακόμη 7,5 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Παύλου στο μάτς απέναντι στο Τρανσπόρτης είχε 9 πόντους 9 πόντους, 13 rebound και 3 assist παρακαλώ. Σε 3-11, 1-2. Σαρακινός για τον Σουλιώτη. Θεϊσάκης με 9 δεύτερα ακόμη. Καποστατική τώρα οι Κουρκούτες. Τρέχει και προλαβαίνει ο Σαρακινός. Κατοχημένη για τους Περιστεριώτες. Βέβαια, Περιστεριώτες είναι και οι φιλοξενούμενοι της Τρέλεμπορκ. Βεϊτσάκης απέναντι στον Δρακόπουλο έχει μισμάτς, ωστόσο
Έκλεισε και ο Τσίτζας εκεί να βοηθήσει και δυσκόλεψε κάπως το έργο του ψηλού. Δρακόπουλος πιέζεται από τον Σουλιώτη. Ανεβαίνει ο Τάτς να βάλει ένα screen. Κόπουλος εκτελεί αφού τον άφησαν ελεύθερο, αλλά δεν δικαιώνεται. Το 23 αντίκα παραμένει. Βεϊσάκης. Λαδιάς. 2-3. Εντάξει, θα τα βάλει κιόλα, δεν είναι ο Κόμπι. Παύλου θέλει να τους νικήσει όλους. Κερδίζει φάουλ χαμηλά. Φάουλ που είναι το τρίτο των Κουρκουτών. Ένα φάουλ έχει Τρελέμπορκ. 17 δεύτερα ακόμη για την ομάδα του Νίκου Τσίτζα. Αρκετή ώρα στον πάγκο Τύρος. Τάτσις. Δρακόπουλος από μακριά. Δεν του έχει πάει καλά το μάτς του Χάρη μέχρι στιγμής. Πήγε να βγάλει ωραία πάσα και ο Σαρακινός που είχε δει την κίνηση του Λαδιά. Το σπασάρι στη weak side, Βεϊσάκης στις επιτίθεται στο close out. Στέκεται και σουτάρει για δύο. Ψηλά, πολύ ψηλά. Ο Τεστέμπασης. Πάρα λίγο. Αγενάς. Παύλου. Δρακόπουλος τώρα το βάζει. Βρίσκει το χέρι του ο Χάρης Δρακόπουλος. Το σκορ γίνεται 23-14. Να υπάρχει αλλαγή. Είναι η ώρα του Γιάννη Τύρου να αντικαταστήσει τον Νίκο Τσίτζα. Διαφορά σε μονοψήφια τιμή. Και ο Νακόπουλος είναι στον παγκό. Ο Σουλιώτης ήταν αυτός που είχε την μπάλα. Βεϊσάκης. 62. Ψάχνει την καλύτερη επιλογή ο Γιώργος. Σουλιώτης είχε όλο το χρόνο να ζυγίσει καλά αυτό το τρίποντο. Το rebound από τον Τάτσι. Τώρα Βαγενάς. Πέρασε ο Βαγενάς. Αλλά στόχισε ο Τύρος σε νέο επιθετικό rebound. Παύλου. Στόχισε ο Βαγγέλης. Η μπάλα εκτός από τα δικά του χέρια νομίζω. Αυτό είδε και η ρεφ Γιακίμη. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Σταθερά μπροστά οι Κουρκούτες που δείχνουν να ελέγχουν την κατάσταση του αγώνα. Σαρακινός. Αμήνα ζώνης τώρα από την Τρέλεμπορκ. 2-1-2. Θεϊσάκης. Σαρακινός, μπάλα ξανά φτάνει στον Βεϊσάκη που από πολύ δύσκολη γωνία παραλίγο να βάλει το καλάθι της εβδομάδας. Και τώρα φάουλ του Βαγενά. Ενώ στη θέση του Σουλιώτη πέρασε με το 10 ο Παναγιώτης Πλέστης για πρώτη φορά απόψε. Ετοιμάζεται και ο Δαλέζος στην άλλη πλευρά. Δεν στις 2 από τον Λαδιά. Σπάνιο. Αγενάς. Πιέζει ο Λαδιάς. Εκεί με φάουλ. Πρέπει να είναι το δεύτερο αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι σίγουρος. Δημήτρης Δαλέζος αντί του Τάτσι για την Τρέλεμπορκ. Που έχει 14 ακόμη δεύτερα στη διάθεσή της. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να πάει κοντά στο καλάθι για να πάρει και το πέμπτο μαδικό. Αυτό ακριβώς κάνει ο Τύρος που έχει διαβάσει σωστά τη φάση και θα εκτελέσει ζευγάρι βολών. Τι όμορφο που είναι αυτό το γήπεδο πάντως.
λίγο άχαρο να το βλέπεις άδειο, αλλά ακόμη και έτσι είναι πανέμορφο. Λαδιάς. Τεστέμπαση ελευθέρωσης στον Βεϊσάκη, corner 3 του Γιώργου, αλλά παίρνει ύψος και βγαίνει εκτός από τα χέρια του Δρακόπουλου. Σαραγκινός, Λαδιάς, πλέστης για 2, στο στόχο στην πρώτη του προσπάθεια. Η ασίστ του Γιώργου του Λαδιά, 25-14, το διψήφιο προβάδισμα επανέρχεται. Τον Καντιώτη έχουμε ώρα να δούμε από πλευράς γηπεδούχων. Οι Κουρκούτες έβγαλαν και την άμυνα, έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το συν 11. Σαρακινός, το βάλε. Προεδρικό τρίποντο του Τοξοβόλου Προέδρου, 28-14. Είδατε τον πανηγυρισμό του. Τύρος, προσποιήσεις, Θαλέζος, Βαγενάς. Ξανά τύρος, το κόψιμο του Θαλέζου, υπέροχη φάση για την Τρέλεμπορ. Χάθηκε όμως σε πρώτο χρόνο, γιατί σε δεύτερο ο Δημήτρης Θαλέζος διορθώνει την κατάσταση για να γράψει και ένα επιθετικό rebound στη συλλογή του. 28-16, 2,5 λεπτά ακόμη μέχρι την ανάπαυλα. Η αμήνα ζώνης παραμένει για την Τρέλεμπορκ. Σαρακινός σκέφτηκε να την ξαναπληγώσει. Πλέστης για 2 από κοντά. Τώρα είναι άτυχος. Το rebound αμυντικό από τον Τύρο που θέλει να τρέξει. Κινούν γρήγορα οι Κουρκούτες. Λαδιάς βγάζει εκτός. 16 δεύτερα ακόμη για την Τρέλεμπορκ. Δαλέζος, ο Σταύρος που ξαναπέρασε το μάτς, προσποιείται, ελευθερώνεται και ευστοχεί με το αριστερό. Εξαιρετικός. 28-18. Δαλέζος, που αν δεν κάνω λάθος, είναι ακόμη ανήλικος. Σαρακινός στο σίδερο, ψηλά, ο Βαγενάς. Και γρήγορα στον Δαλέζο, καλή άμυνα του Λαδιά, που διακόπτει χωρίς φαουλ μάλιστα τον αντίπαλο εφηδιασμό. Έχουμε μπει στα τελευταία 100 δεύτερα, η διαφορά παραμένει στους 10 και ο Δρακόπουλος σε ένα δύσκολο σουτ. Ο Δαλέζος είναι εκεί και ο Σταύρος εκτελεί από την περιφέρεια. Σταύρος Δαλέζος. Χειροκροτήματα του Τσίτζα από τον πάγκο, 28-21. Βγάζει και πάλι αντίδραση η Τρέλεμπορκ. Τον Σταύρο Δαλέζο που αναμένεται να ξεχωρίσει φέτος για την Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Το πιστεύω πραγματικά. Λαδιάς, πλέστης για 2. Κακό ήταν τώρα το σουτ. Τεστεμπάσης βάζει καλάθι μετά το δικό του επιθετικό rebound. Ανάποδο λέει από τώρα. Έχει απ' όλα το μενού του Σταύρου Δαλέζου. 30-23. Και τώρα 16 δεύτερα όλα για τους Κουρκούτες. Πλέστης. Βεϊσάκης. Ίσως να βιάστηκε λίγο. Υπήρχε χρόνος ακόμη. Τώρα 5 δεύτερα για την Τρέλεμπορκ. Και έχει δει το ρολόι ο Δαλέζος. Βαγενάς, η προσποίηση, η εκτέλεση. Φινάλε πρώτου ημιχρόνου, 30-23 συν 7 για τους back-to-back πρωταθλητές Κουρκούτες. Δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι, πρώτη κατοχή για την Τρέλεμπορκ. Με Δρακόπουλο, Τσίτζα, Τάτσι,
Παύλου και Τύρο. Ο Δρακόπουλος, ο ίδιος το rebound. Και η μπάλα εκτός από το χέρι του Τσάκωνα. Ο Τσάκωνας, ο Νακόπουλος, ο Βεϊσάκης, ο Τεστέμπασης και με το 15 ο Καδιώτης στην πεντάδα των Κουρκουτών που νομίζω έτσι ξεκίνησε και το μάτς. Δεν βγήκε η φάση για την Τρέλεμπορκ. Καδιώτης. Πάνω κάτω ίδια φάση και για τους Κουρκούτες εδώ. Ό,τι έκανε Τρέλεμπορκ, το έκαναν και εκείνοι. Ωραία πάσα για τον Τάτσι. Αυτός για τον Δρακόπουλο. Δρακόπουλος για τρεις μετά το screen. Πάνω την αμυντικό του Τεστέμπαση που κάνει λάθος. Παίρνει ο Παύλου και θα πάει μέχρι μέσα. Τώρα λύνει την πολιορκία. Τσάκωνας. Ωραία, άλλαξε κατεύθυνση και πήρε το maximum. Καλάθι και φάουλ από τον Γιώργο Τσάκωνα. 32-23. Θυμίζω αυτή είναι ουσιαστικά η δεύτερη αγωνιστική στον 20ο όμιλο του Basketball Cup. Πρώτο μάτς βέβαια για τους Κουρκούτες, η Τρέλεμπορκ. Έχει παίξει άλλο ένα παιχνίδι. Κτίθηκε από τους Transporters με διαφορά 20 πόντων. Transporters τόσο καλή είναι. Τύρος σε προσωπική ενέργεια. Τρύπησε την άμυνα των Κουρκουτών και κέρδισε το φάουλ. Θα εκτελέσει από τη γραμμή για να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή. 33-23 τώρα το σκορ. Δύο στις δύο από το χέρι αλφάδι του Τύρου. 33-25. Τεστέμπασης. Θέλει να παίξει Άιζο με τον Σίτζα. Μασάρι στο πλάι. Βεϊσάκης δεν σημαδεύει σωστά. Ο Τσάκωνας είναι εκεί. Και άντε να τον σταματήσεις. 35-25 το συν 10, επανέρχεται. Δρακόπουλος από την αντίθετη πλευρά του screen, τον επιτηρεί ο Καδιώτης, τρίποντο του Παύλου. Το Αγγέλης Παύλου, 35-28. Σκληρό καρύδι Τρέλεμπορκ και στο δεύτερο ημίχρονο. Τεστέμπασης δεν θα απαντήσει. Στο rebound ο Τύρος. Ο Παύλου πιέζεται αλλά περνά το κέντρο με πάσα στον Τάτσι και ξαναπαίρνει ο Τύρος για να οργανώσει. Ωραία πήγε να περάσει με το Eurostep ανάμεσα από Τεστέμπαση και Βεϊσάκη. Νέο κερδισμένο φάουλ για τον Τύρο. Νέες βολές. Δεύτερο ματικό για τους Κουρκούτες και μάλιστα το υπονθύμησε ο Άρης ο Σαρακινός. Τίμιος ο πρόεδρος. Υπάρχει αλλαγή για τους Κουρκούτες. Θέση του Τεστέμπαση μπαίνει στο μάτς ο Τύχης Σουλιώτης. Διαφορά στους 6. Τσάκωνας, γύρισε ωραία η μπάλα εδώ απέναντι στη ζώνη. Νέο καλά κεφάλι του Γιώργου Τσάκωνα. Και ήμουν έτοιμος να πω ότι όσο οι Κουρκούτες δεν ευστοχούν από μακριά, ίσως να τους δυσκολέψει κι άλλο αυτή η άμυνα ζώνης της Τρέλεμπορκ. Ωστόσο, με διαψεύδουν πριν καν το πω.
Έμεσο τρίποντο του Τσάκωνα, 38-29. Λεβενακόπουλος. Σουλιώτης, Παταφρένο. Νακόπουλος. Καντιώτης, ελεύθερος. Και άστοχος για τρεις. Παλεύει ο Νακόπουλος αλλά δεν θα προλάβει. Εξήμιση λεπτά ακόμη στην τρίτη περίοδο. Τύρος. Ωραία, περνάει από τον Τσάκωνα. Τι βάζει ο Γιάννης Τύρος. Τρομερό καλάθι. Υποψήφιο για τα highlight της εβδομάδας. Σε καλό κλίμα η διαφωνία μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων. Κατοχή είναι για τους Κουρκούτες με 14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους και τον Ακόπουλο να επαναφέρει. Καντιώτης, Σουλιώτης για τρεις. Ούτε τώρα. Τσάκωνας ανανέωσε. Βεϊσάκης. Έψαξε και βρήκε τον Τσάκωνα που συνεχίζει την εξαιρετική του εμφάνιση εδώ. Χτύπησε και λίγο στο πρόσωπο. Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Γιώργος. 40-31. Το μαρκάρισμα του Τσάκωνα συνεχίζει να προβληματίζει την Τρέλεμπορκ. Η εξτραπάσα του Τύρου έδωσε χώρο στον Παύλο. Εκείνος αστόχησε. Μάχη για το rebound. Μπάλα ζωντανεύει. Και τώρα τη γραμπώνει ο Νακόπουλος για να κατεβάσει και την μπάλα τον κεντρικό διάδρομο και να δώσει τον Βεϊσάκη που δεν θα διστάσει να εκτελέσει για τρεις. Αλλά μαζεύει ο Τύρος. Δρακόπουλος έρχεται και ο Παύλου να του δώσει στήριγμα. Τρέιλερ του Τύρου που τελειώνει με το αριστερό τη φάση. Τρομερός Τύρος τα τελευταία λεπτά. Κάνει το 40-33. Έχουν ζητήσει time out οι Κουρκούτες στην πρώτη ευκαιρία. Νακόπουλος, Τσάκωνας, Βεϊσάκης από κοντά, φάουλ και βολές. Πάμε σε time out. Rebound του Νακόπουλου που θα εκτελέσει και από τη γωνία για να ευστοχίσει. Ανάσα για τους Κουρκούτες που έβλεπαν την Τρέλεμπορκ να απειλεί στα τελευταία λεπτά και να μειώνει τη διαφορά. Βρίσκουν ένα σούτ από την περιφέρεια που τους είχε λείψει και τώρα ευκαιρία για γρήγορο transition με εξαιρετική πάσα του Νακόπουλου για τον Τσάκωνα που είναι ασταμάτητος. 45-33 για να κερδίσει τους Κουρκούτες, εκτός από το ότι πρέπει να είσαι μια εξαιρετική ομάδα, πρέπει να τους κόψει το transition. Ο Νακόπουλος πετυχαίνει δύο ακόμα από ό,τι στο ανοιχτό γήπεδο μετά το λάθος του Βαγενά και επαναφέρει τη διαφορά. Φυσικά δεν την επαναφέρει, για πρώτη φορά στο συν 14. Η ομάδα του Σαρακινού, τρίποντο του Τύρου, ο οποίος έχει πάρει από το χεράκι στην τρίτη περίοδο την Τρέλεμπορκ και διατηρεί τις πιθανότητες της για νίκη. 47-36. Καντιώτης τα έχει δυναμικά. Δεν υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Ο Καντιώτης βγάζει την μπάλα εκτός, λέει η ρέφερη. Νέες αλλαγές για τους Κουρκούτες που βρίσκονται τώρα στο παρκέ με τον Σουλιώτη, τον Καντιώτη, τον Τσάκωνα, τον Διαρά και τον Λαδιά. Παύλου, όλο το δρόμο. Βρέθηκε κανείς να τον σταματήσει. 47-38. Πολύ καλή εμφάνιση
επιθετικά κυρίως για την Trelleborg, αμυντικά έχει τα ζητηματάκια της. Σουλιώτης, ρισκάρουν και πάλι το τρίποντο οι φιλοξενούμενοι και κλέβουν τώρα με τον τύρο. Πιέζει ο Τσάκωνας και πάρα λίγο να κλέψει. Τύρος κράτησε και χόρεψε και κέρδισε φάουλ. Έχει σεληνιαστεί στα τελευταία λεπτά. Ο Γιάννης Τύρος. Είναι η ώρα του Σταύρου Δαλέζου και του Τσίτζα και του Δρακόπουλου. Τριπλή αλλαγή. Δρακόπουλος, σκρίν επιλεγή στην κορυφή. Δρακόπουλος, δεν μπόρεσε, Διαρά, πήρε το rebound. Διαφορά στους 9, σκάρτα 3 λεπτά ακόμη στην τρίτη περίοδο και ο Καντιώτης διεισδύει το kick out για τον Λαδιά, ως μη γεννόμενο αφού έχει προηγηθεί το foul που κερδίζουν οι Κουρκούτες. Είναι το τέταρτο της Trelleborg. 3 έχουν οι Κουρκούτες. Σουλιώτης κράτησε. 6, 5, Λαδιάς. Στόχισε μαζί ο Δρακόπουλος. Δρακόπουλος πιέζεται και κάνει λάθος. Ο Καντιώτης κλέβει. Πέφτοντας εκεί με υπερένταση βγάζει την μπάλα εκτός. Σαν τερματοφύλακας ο Βαγενάς. Λάθος στην επαναφορά, καλή άμυνα της Περιστέρη Trelleborg. Βαγενάς, Δαλέζος. Βαγενάς προσποιήθηκε ότι θα πασάρει. Είναι άστοχο το τελείωμά του, αλλά ο ίδιος ανανεώνει και βρίσκει στήριγμα για τον τύρο. Περνάει από την baseline. Τσάκωνας. Διαρά. Για δύο είναι άστοχος. Rebound ο τύρος. Το 47-38 παραμένει. Ζητά αλλαγή ο τύρος. Δρακόπουλος. Νομίζω βιάστηκε εδώ. Ψηλά ο Διαρά καθαρίζει το rebound. Και ο Καντιώτης τρέχει στο transition. Αλλά το τελείωμα δεν είναι καλό. Τον εμπόδισε εκεί με το σώμα ο τύρος. Βαγενάς. Φάουλ του Σουλιώτη. Τέταρτο των γηπεδούχων. Όλα τα φάουλ από εδώ και πέρα οδηγούν στη γραμμή. Στη θέση του τύρου μπαίνει ο Τσίτζας. Τσίτζας, Βαγενάς, Δρακόπουλος, Σταύρος και Δημήτρης Δαλέζος, η πεντάδα της Trelleborg. Λαδιά, Σουλιώτης, Διαρά, Καντιώτης και Τσάκωνας στο μάτς για τους Κουρκούτες. Βαγενάς βρήκε διάδρομο και πέρασε με το φλότερ. Ο Διαρά ύπταται και μαζεύει το αμυντικό rebound. Λαδιάς, η πάσα για τον Σουλιώτη, είναι assist. Κάτι μου λέει ότι ο Διαρά θα προσφέρει αρκετά highlights φέτος. Κοιτάξτε τώρα που πήδηξε την προσπάθειά του να διασφαλίσει το καλάθι που μπήκε απευθείας. Δρακόπουλος ελεύθερος, αυτό θα το βάλει. Χάρης Δρακόπουλος, 49-41 φαινόταν. Παιχνίδι δύο κατοχών τώρα, θυμίζω καμία ομάδα δεν έχει φάουλ να δώσει. Σουλιώτης, Τσάκωνας. Weak side πάσα. Ο Καντιώτης περνάει ωραία. Το φάουλ είναι στην προσπάθεια, αλλά και να μην ήτανε, υπάρχουν βολές για τους Κουρκούτες. Με τον Γιάννη τον Καντιώτη. Ήρθε
της με έφεση στην πιεστική άμυνα και στο transition. Ευστοχή και στις δύο και κάνει το σκορ 51-41. Μια ολόκληρη επίθεση τώρα για την Trelleborg. Λείπει ο Παύλου, λείπει και ο Τύρος. Ποιος θα πάρει το σούτ, ο Δρακόπουλος πάει μέχρι μέσα. Φάουλ του Ντιαρά. Φαίνεται να διαφωνεί. Σε καλό κλίμα πάντα. Γενικότερα το κλίμα της αναμέτρησης είναι εξαιρετικό. Παρότι θα έλεγα ότι και οι δύο ομάδες γενικότερα έχουν μια έφεση προς τη μαρτυρία. Σήμερα είναι άψογη και οι δύο. 51-42, Δρακόπουλος βάζει και τη δεύτερη. Στους 8 η διαφορά και 7 δεύτερα για τους Κουρκούντες με Καντιώτη να τρέχει. Δεν έχει φάουλ να δώσει Τρέλεμπορ. Καντιώτης όλο το δρόμο. Το χάσε ο Γιάννης. Τέλος του τρίτου περίοδο. 51-43. Μπροστά πάντα οι Κουρκούτες. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά στο κλειστό του Περιστερίου. Για να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα σε Κουρκούτες και Περιστέρι Τρέλεμπορ. Πρώτη κατοχή για τους γηπεδούχους. Με Βεϊσάκη Τσάκωνα. Σαρακινό Λαδιά και Ανακόπουλο που έχει τώρα την μπάλα. Βυθίζεται ωραία ο Τσάκωνας. Η πάσα εξαιρετική. Ο Βεϊσάκη σε δεύτερο χρόνο, άστοχος και αυτός όμως. Φάουλ του Τσάκωνα, πάνω στον Τάτσι. Τάτσις Βαγενάς, Τσίτζας Παύλου και ο Σταύρος Δαλέζος που κατεβάζει. Ξεκουράζεται ο Τύρος, που ήταν εξαιρετικός κυρίως στην τρίτη περίοδο και στο πρώτο ημίχρονο. Παύλου, από κακές προϋποθέσεις. Χάρη στην καλή άμυνα του Νακόπουλου αστόχησε. Λαδιάς από αριστερά, το βάλε ο Γιώργος. Συν 10. Πολύ καλό μάτς και από τον Γιώργο Λαδιά. Βαγενάς με reverse. Και ωραίο τελείωμα, αλλά άστοχο. Λαδιάς, ο Τσάκωνας μπροστά, υπάρχει φάουλ. Του Βαγενά, απλό φάουλ. Αλλά τρίτο. Του Γρηγόρη Βαγενά. Ένα για κάθε ομάδα στο πρώτο λεπτό της τελευταίας περίοδου. Τελευταίας, εκτός αν έχουμε και παράταση, δεν νομίζω. Τσάκωνας. Φάουλ και βολές για τον Γιώργο. Σε περίπτωση νίκης των Κουρκουτών. Νομίζω συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να βγει Μπέτσον MVP. Νάτος και ο Τύρος που περνά στη θέση του Βαγενά. Σε αυτόν χρεώθηκε το φάουλ. Αν χρεώθηκε σε αυτόν, είναι το τέταρτο. Από ό,τι βλέπω από τις αντιδράσεις, μάλλον αυτό έγινε. Εύστοχος ο Τσάκωνας. 54-43. Σταύρος Δαλέζος για τον Τύρο. Ωραία η προσποίηση. Και το σουτ καταλήγει στα χέρια του Νακόπουλου όμως. Φάουλ του Βαγγέλη Παύλου. Τρίτο της Τρέλεμπορκ νωρίς στην τελευταία περίοδο. Τσάκωνας απέναντι. Νακόπουλος τον Λαδιά. Είναι ωραία η προσποίηση, είναι ωραία και η εκτέλεση. Γιώργος Λαδιάς. 56-43. Υπέροχη σταυρωτή του Δαλέζου. Τι βάζει ο μικρός. Σταύρος Δαλέζος. Άδειασε τον Λαδιά. Και σκόραρε ένα μεγάλο τρίποντο που ρίχνει τη διαφορά στους 10. Νακόπουλος. Παλεύουν πολλή ώρα να ξεφύγουν οι Κουρκούτες, αλλά η Τρέλεμπορκ βρίσκει διαρκώς λύσεις. Δαλέζος τώρα τον σταματά ο Τσάκωνας. Και φεύγει στην άλλη πλευρά για να πασάρει στον Σαρακινό που ευστοχεί. Ασίστ του Τσάκωνα, καλάθι προεδρικό για το 58-46.
Από αριστερά δεν το βαζεί. Ριμπάουντ ο Βεϊσάκης. Πιέζει ο Δαλέζος και θα χρειωθεί με φάουλ. Τι τριποντάρα έβαλε ο Δαλέζος. Σαρακινός για τρεις στο σίδερο, μακρινό το rebound του τύρου, έχει φύγει και ο Δαλέζος από αριστερά και θα πάρει την μπάλα, προσπαθεί να την ξαναγυρίσει στον τύρο, δεν βγαίνει η φάση. Νακόπουλος λαδιάσει το γύρο στο εξαιρετικό, λίγο άτσαλο το τελείωμα και ο Τάτσης παίρνει το rebound. Παύλου, υπάρχει φάουλ κερδισμένο για την Trelleborg, δεύτερο των Κουρκουτών. Οι Κουρκούτες είναι ήδη στον πόνους, έχουν συμπληρώσει 4 φιλοξενούμενοι. Επιστρέφει ο Τσίτζας αντί του... ποιος βγήκε? Καγενάς ή ο Δρακόπουλος. Νακόπουλος εκτελεί για 3, αλλά είναι άτυχος. Ο Βεϊσάκης με επιθετικό rebound δεν μπόρεσε. Διαφορά παραμένει στους 12, τελευταίο εξάλεπτο στο Περιστέρι. Για να δούμε αν η Trelleborg μπορεί να κάνει την ολική ανατροπή. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει προηγηθεί σε κανένα σημείο της αναμέτρησης. Αν συνέβη αυτό, ίσως συνέβη στα πρώτα λεπτά. Ο Τάτσης αστοχή. Ο Βεϊσάκης μάζεψε στη λήξη του χρονοεπίδεσης. Και ο Νακόπουλος έχει δει τον Τσάκονα που ελευθερώνει για τον Λαδιά. Βεϊσάκης, λάθος είναι η πάσα, ο Δαλέζος στο transition, τον πρόλαβε ο Νακόπουλος, ζητά στήριγμα ο Δαλέζος αλλά δεν υπάρχει κανείς, κάποιος έπρεπε να κατέβει. Τύρος και Τζίτζας του λένε να τελειώσει τη φάση και να μην φοβηθεί την τάπα. Σαρακινός, Νακόπουλος με 6-2 εκτελεί για 3 και ευστοχή. Ο Κώστας Νακόπουλος, time out της Trelleborg αφού η διαφορά ξεφεύγει και πάει στους 15. Θα λέμε σε λίγο. Ακριβώς 5 λεπτά πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Οι Κουρκούτες έχουν πάρει μια καλή διαφορά. Έχω την εντύπωση ότι για πρώτη φορά προηγούνται με 15. Δρακόπουλος, Τύρος, Παύλου, Δημήτρης και Σταύρος Δαλέζος, η πεντάδα της Trelleborg, λάθος του Νακόπουλου. Νακόπουλος, Βεϊσάκης, Πλέστης, Λαδιάς και Τεστέμπασης για τους Κουρκούτες. Δαλέζος, Τύρος, γύρισε το σώμα του στο καλάθι με παράξενο τρόπο, αλλά όμορφο. Δαλέζος αστοχεί από μακριά, Τύρος παλεύει, ο Παύλου ανανεώνει και πάει με αποφασιστικότητα προς το καλάθι, αλλά αστοχεί. Λαδιάς, Λέστης, σετ επίθεση για τους Κουρκούτες. Λαδιάς σημαδεύει άστοχα από την κορυφή. Ο Δρακόπουλος βγάζει εκτός. Βεϊσάκης στο σίδερο. Ναι, επιθετικό rebound του Πλέστη που κράτησε σταθερό αλλά έβγαλε ο ίδιος την μπάλα έξω. 4 λεπτά ακόμη. Χωρίς σκορ μετά το time out. Αλέζος χαμηλά στον τύρο. Μου θέλει να αποστάρει τον Νακόπουλο. Τι ωραίες προσποιήσεις εκεί από τον Τύρο που χορεύει πραγματικά. Δύο βολές για τον Γιάννη. Τρομερός προσποιήσεις.
Φαντάζομαι θα του έχουν γίνει πολλές προτάσεις και από υψηλότερες κατηγορίες, αλλά ο κύριος παραμένει σταθερός στην ομάδα της καρδιάς του, την Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Ω, και βγάζει πάσα κάτω από τα πόδια για το τελείωμα του Δημήτρη Δαλέζου. Τρομερή φάση για την Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Λέστης, κράτησε ο Νακόπουλος και έδωσε τον Βεϊσάκη. Βεϊσάκη στη λήξη, μπάλα στα χέρια του Τύρου. 61-49. Παύλου, δεν μπορεί. Νακόπουλος, ωραία, χωρίς να βλέπεις τον Πλέστη που αστοχεί από δεξιά. Ρουμπάνα τον Δαλέζο και ο Σταύρος έχει φύγει στον εφημιασμό. Σταύρος Δαλέζος, Δρακόπουλος. Ωραία συνεργασία. 61-51, ένα γρήγορο 0-4 σερί της Τρέλεμπορκ. Με τη διαφορά στους 10. 2,5 λεπτά ακόμη. Λαδιάς. Εστέμπασης, άστοχος. Για τρεις. Δρακόπουλος. Στο σετ παιχνίδι οι Κουρκούτες δεν έχουν βρει τόσες λύσεις έναντι στη ζώνη της Τρέλεμπορκ. Έχουν βρει όμως αρκετές το transition. Τσάκωνας λέει από τον πάγκο ότι δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Παύλου από την πάσα του Τύρου. Δαλέζος. Τύρος προσποιείται στον Διαρά, αλλά δεν τον νικά σε πρώτο χρόνο με follow. Όπως να είναι, λέει ο Τύρος. Το σημαντικό είναι ότι η διαφορά πέφτει στις 8 στο τελευταίο δίλεπτο και έχουμε μάτς στο Περιστέρι. Παραμείνουμε εδώ. Ψυχραιμότατοι φαίνονται οι Κουρκούτες που δεν νομίζω ότι ανησυχούν ιδιαίτερα. Από την άλλη, αναπτερωμένο το ηθικό της Τρέλεμπορκ, που έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, τηρουμένο των αναλογιών και βάση αντιπάλου πάντα. Ηρεμία και στον δικό της πάγκο. Συζητούν εκεί τι άλλο μπορούν να κάνουν για να μειώσουν κι άλλο. Παύλου Τύρος, Δρακόπουλος, Δημήτρης και Σταύρος Δαλέζου με την ίδια πεντάδα συνεχίζουν οι της Τρέλεμπορκ. Ο Λαδιάς, ο Πλέστης, ο Βεϊσάκης, ο Τεστέμπασης και ο Ντιαρά. Για τους Κουρκούτες, Πλέστης. Τεστέμπασης. Λέστης από τον κεντρικό, με φλότερ είναι άστοχος, αλλά ο ίδιος θα ανανεώσει και ο Λαδιάς θα προσποιηθεί για να πάει πιο κοντά στο καλάθι και να πασάρει εξαιρετικά στο τρέιλερ του Τεστέμπαση. 63-53. Δρακόπουλος. Δρακόπουλος σε μια ατομική προσπάθεια. Το rebound του Βεϊσάκη έχει μείνει στο παρκέ. Ο Δρακόπουλος τώρα σηκώνεται. Όλα καλά με τους παίκτες Τρέλεμπορκ. 1-14 ακόμη. Όλα τα φάουλ οδηγούν στη γραμμή. Διαφορά στους 10. Κουρκούτες πάρα πολύ κοντά στη νίκη. Μόνο με αυτοκτονία θα χάσουν πλέον. Τεστέμπασης. Εκτελεί άστοχα από την περιφέρεια. Δρακόπουλος ζητά ο Δαλέζος μπροστά και παίρνει την μπάλα ο Σταύρος. Ωραία η Σταυρωτή, Δαλέζος με το Eurostep. Πλέστης.
Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Το τελικό σκορ ψάχνουμε πλέον. Ο Ισάκης θέλει να σπάσει το ρόδι από την περιφέρεια και τα καταφέρνει και μου τζώνει την μπασκέτα. 66-53. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τελευταία 20 δευτερόλεπτα τώρα για τη τιμή των όπλων θέλει να σκοράρει η Trelleborg, που δεν νομίζω ότι θα φύγει καθόλου δυσαρεστημένη από το παιχνίδι. Δεν θα γίνει επίθεση. Λήξη της αναμέτρησης 66-53. Δίκαιη νίκη για τους Κουρκούτες στην πρώτη τους φετινή εμφάνιση. Καλό βράδυ σε όλους.